Τις τελευταίες μέρες η Ελλάδα δέχεται ευνίδια, μαζική, οργανωμένη και συντονισμένη πίεση από μετακινήσεις πληθυσμών στα ανατολικά, χερσαία και θαλάσσια σύνορά της. Η μετακίνηση αυτή κατευθύνεται και ενθαρρύνεται από την Τουρκία. Οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η Τουρκία, αντί να περιορίσει τα κυκλώματα διακινητών, μεταναστών και προσφύγων, γίνεται η ίδια διακινητής. Τα συγκεντρωμένα άτομα επιχειρούν δια της βίας να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος, παρά το γεγονός ότι από την ελληνική πλευρά έχει καταστεί σαφές με κάθε τρόπο ότι δεν επιτρέπεται καμία απολύτως διέλευση. Λόγω του συντονισμένου και μαζικού χαρακτήρα της, η μετακίνηση αυτή δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο του ασύλου που αφορά μόνο εξατομικευμένες περιπτώσεις. Υπό τις συνθήκες αυτές, η παρούσα κατάσταση συνιστά ενεργή, σοβαρή, εξαιρετική και ασύμμετρη απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Τα συγκεντρωμένα άτομα χρησιμοποιούνται ως πιόνια από την Τουρκία για την άσκηση διπλωματικής πίεσης. Η Ελλάδα ασκεί αταλάντευτα το κυριαρχικό δικαίωμα και τη συνταγματική υποχρέωση να διαφυλάσσει την ακεραιότητά της. Για τους λόγους αυτούς, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρίασε σήμερα, αποφάσισε τα ακόλουθα. Πρώτον, την αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο των μέτρων φύλαξης των ανατολικών, χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της χώρας από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις για την αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα. Δεύτερον, την προσωρινή αναστολή για ένα μήνα από την ημέρα λήψης της παρούσας απόφασης της υποβολής αιτήσεων ασύλου όσων εισέρχονται στη χώρα παράνομα. Τρίτον, την άμεση επιστροφή, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη χώρα προέλευσης, χωρίς καταγραφή, όσων εισέρχονται παράνομα σε ελληνικό έδαφος. Τέταρτον, την υποβολή αιτήματος στη Frontex για ανάπτυξη της ομάδας Rabbit, με στόχο τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της χώρας που συνιστούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέμπτον, την άμεση γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ληφθούν προσωρινά μέτρα υπέρ της ελληνικής δημοκρατίας για την αντιμετώπιση επίγουσας κατάστασης λόγω ευνίδιας εισρωής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.